Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω όλα αυτά που παρήγγειλα κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Γιατί αρχίσαν όλες οι εκπτώσεις και οι προσφορές πριν από την Black Friday. Συγκεκριμένα τα πράγματα που παρήγγειλα στην Black Friday δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν τα έχω παραλάβει ακόμη. Οπότε μάλλον αυτό θα είναι ένα haul παύλα unboxing video, το νούμερο 1, part 1. Και μετά από 1-2 εβδομάδες θα κάνουμε και το part 2. Λοιπόν, έχω αυτά εδώ τα κουτιά. Το ένα είναι από Attica, το άλλο από Look Fantastic και το άλλο από Cult Beauty. Και θα ξεκινήσω να τα ανοίγω και να σας δείχνω τι παρήγγειλα με αυτή ακριβώς τη σειρά σε πολύ πολύ λίγο. Αφού πρώτα σας ζητήσω να γραφτείτε στο κανάλι μου, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Attica, ένα πολυκατάστημα που λατρεύω. Ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να αποκτήσω, παιδιά, αυτά τα κεριά. Με έχει πιάσει γενικώς μια τρέλα τον τελευταίο καιρό με τα κεριά. Και θέλω να σας πω ότι έχω αρχίσει και καταλαβαίνω και εκτιμώ γιατί κάποια κεριά είναι πιο ακριβά από τα άλλα. Γιατί φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές εκεί έξω. Αν πας όμως και πάρεις τα πολύ οικονομικά, και καλό σε σένα δεν θα κάνεις, γιατί αυτό που καίγεται και εσύ το εισπνέεις δεν είναι καλό για την υγεία σου. Και επίσης η μυρωδιά δεν θα είναι αισθητή στο χώρο. Και την πάτησα έτσι με ένα κερί για παράδειγμα που είχα πάρει από το πλαίσιο. Τέλος πάντων, να μην φλιαρώ, να σας πω ότι πήρα αυτό εδώ το κουτί, το οποίο είναι πανέμορφο και έχει κεριά από την εταιρεία Diptyque. Θα το ανοίξω για να σας δείξω και τις δύο μυρωδιές και τα κουτάκια τους μέσα. Λοιπόν, είναι η μυρωδιά Chantal και το Tuberose. Και με το που ανοίγεις το κουτί, βλέπετε ότι έχουν τη ζελατίνα ακόμα πάνω, έτσι. Με το που ανοίγεις το κουτί, παιδιά, τα κεριά μυρίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι χαμός θα γίνει, μόλις θα ανάψω κιόλας. Λοιπόν, δεν θα ανοίξω τη ζελατίνα, μάλλον θα ανοίξω τη μία ζελατίνα, για να το δούμε και μέσα πώς είναι. Είναι αυτά τα κεριά, ξέρετε, που βλέπετε τα ποτηράκια τους μετά, που τα έχουν καθαρίσει ώστε έχουν κάψει. Και είναι τόσο όμορφα που τα χρησιμοποιείς για να βάλεις μέσα τα πινέλα σου, για να βάλεις μέσα τα στυλό σου. Γενικά, όσο από παιδιά μυρίζει, εντάξει, συγκλονιστικά. Λοιπόν, αυτό είναι το Chantal. Και οι συσκευασίες που έχω πάρει είναι των 190 γραμμαρίων. Πεθαίνω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, γιατί θα μείνω μία ώρα και θα μυρίζω το κεριά. Εγώ σαν την τρελή εδώ. Φυσικά, θα σας βάλω link για όλα τα προϊόντα στην περιγραφή. Και πάμε στο πακετάκι αυτό από Look Fantastic. Έχω άλλα δύο πακετάκια από Look Fantastic, όπως σας είπα δεν έχουν έρθει ακόμη. Τα περιμένω όμως και θα σας δείξω και εκείνο το προϊόντα όταν έρθουν. Λοιπόν, πήρα αυτό το set, το οποίο το βλέπετε ανοιχτό γιατί ήδη τη χρησιμοποίησα και τη φοράω σήμερα αυτή τη μάσκαρα. Είναι ένα εορταστικό set της Lancôme για την μάσκαρα Monsieur Big και έχει και ένα αντιμακιγιάζ ματιών. Μία μεγάλη μάσκαρα λοιπόν, μία μάσκαρα ταξιδίου σε travel size και το ντεμακιγιάζ ματιών και αυτό σε μίνι. Μία μάσκαρα που εγώ λατρεύω εδώ και χρόνια, από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε βασικά, διφασικό είναι αυτό, και να και οι δύο μάσκαρα. Τη λατρεύω, αλλά την είχα κάπως ξεχάσει στην προσπάθειά μου να ανακαλύψω καινούργιες, οπότε τώρα που την βρήκα σε αυτή τη φανταστική τιμή και προσφορά στο Look Fantastic, και το ξαναλέω γιατί στα ελληνικά site, παιδιά, ήταν πιο ακριβό το συγκεκριμένο πακετάκι όπου ήταν διαθέσιμο. Αποφάσισα να την αγοράσω από εκεί. Επίσης τώρα που είπα για ελληνικά site και το Look Fantastic, lookfantastic.gr είναι έτσι, μην μπερδεύεστε. Απλά έρχονται τα προϊόντα από το εξωτερικό. Οπότε σε περίπτωση που δεν θέλετε να τα αποκτήσετε από εκεί, θα σας βάλω και εναλλακτική σε ελληνικό κατάστημα. Και πήρα και αυτή εδώ την κρέμα από τη Velenda, η οποία είναι μια εταιρεία με πολύ έτσι φυσικά συστατικά. Η μυρωδιά είναι Almond, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει τη μυρωδιά των ανθών της αμυγδαλιάς. Και αποφάσισα, δεν είναι κρέμα, τι είπα κρέμα, είπα, είναι ένα shower gel, body wash, συγγνώμη, λάθος. Και αποφάσισα να τη δοκιμάσω. Λοιπόν, αφήνω και το Look Fantastic και πάω στο Cult Beauty. Λοιπόν, έβγαλα τα προϊόντα από την κούτα για να μην την έχουμε και μέσα στη μέση και θα ξεκινήσω από αυτά που έχω ανοίξει ήδη και χρησιμοποιώ. Ένα από αυτά είναι το Scrunchy, το συγκεκριμένο, το οποίο είναι μεταξωτό, παιδιά. Είναι από την εταιρεία Sleep. Τρία μεταξωτά Scrunchies έχει και θα τα βγάλω για να σας τα δείξω η συγκεκριμένη συσκευασία. Και γιατί τα μεταξωτά, εκτός το ότι είναι καλύτερα στην αίσθηση και φαίνονται πάρα πολύ έτσι luxurious, ρε παιδί μου, γιατί είναι καλύτερα για τα μαλλιά μας, γιατί δεν τα σπάνε.
Το ίδιο ισχύει και για τις μεταξωτές μαξιλαροθήκες, είναι πιο καλές, δεν μαζεύουν βακτήρια και πιο απαλές με την επιδερμίδα μας. Λοιπόν, αυτά ήταν η πρώτη μου αγορά για την οποία ενθουσιάστηκα. Επίσης αγόρασα αυτό εδώ το καθαριστικό προσώπου, το οποίο το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ, το έχω ανοίξει και αυτό είναι από Honest Beauty. Είναι η εταιρεία της Jessica Alba, η οποία επίσης έχει πολύ καθαρά συστατικά και είναι και quality free φυσικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το πήρα γιατί όπως ξέρετε εγώ κάνω double cleanse. Πρώτα χρησιμοποιώ ένα balm και μετά μου αρέσει να κάνω σαπουνάδα στο πρόσωπό μου. Οπότε το χρησιμοποιώ ως δεύτερο βήμα του καθαρισμού. Ήθελα κάτι πολύ απαλό και πολύ ενυδατικό. Και το χρησιμοποιώ και το πρωί βάζοντας μία άντλια μόνο στο χέρι μου και κάνοντας σαπουνάδα για να αφαιρέσω όλα τα νεκρά κύτταρα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολύ μ' αρέσει και σας το προτείνω και αυτό. Πάμε σε ένα ρούζ το οποίο χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό. Ήθελα τόσο πολύ καιρό να το αγοράσω, το είχα στη wishlist μου και δεν τολμούσα να πατήσω το buy, γιατί είναι και αυτό από τα ακριβά προϊόντα. Είναι του Patek Ta, είναι διπλό ρούζ για την ακρίβεια. Είναι αυτά που έχει βγάλει, όπου έχεις και την πούδρα στο κάτω μέρος και την κρέμα στο πάνω μέρος. Αγόρασα αυτό το πολύ τολμηρό χρώμα, το οποίο φοράω σήμερα στο πρόσωπό μου και μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Έχει φοβερό pigment, δηλαδή τεινάζω λίγο το πινελάκι μου, δείτε εδώ τι γίνεται πριν το χρησιμοποιήσω, αλλά αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Και πάνω έχει την κρέμα, την οποία τα χρησιμοποιώ με Beauty Blender από πάνω και ως δεύτερο βήμα, γιατί δεν χρησιμοποιείς λέει πρώτα το κρεμόδες προϊόν και μετά την πούδρα, όπως εμείς έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει. Φοβερή συσκευασία, έτσι. Ένα προϊόν καταπληκτικό και αυτό. Και πάμε σε αυτό που με έχει ενθουσιάσει περισσότερο από όλα, στην παλέτα της Natasha Denona, που είναι η Glam Palette. Σας υποσχέθηκα ότι θα δούμε και eye looks με τη συγκεκριμένη. Να σας τη δείξω για να σας πω και δύο λόγια για αυτήν. Έχει μικρότερα pans, πράγμα που δεν με χαλάει αναγκαστικά, γιατί ξέρω ότι θα την τελειώσω και πριν λήξει. Έχει αποχρώσεις ουδέτερες, οι οποίες θεωρώ ότι ταιριάζουν σε όλες μας, ό,τι μα ό,τι και να φοράτε, ό,τι χρώμα επιδερμίδας και να έχετε. Και επίσης μπορείτε να αναδιοργανώσετε με τη σειρά που θέλετε και σας βολεύει τις σκιές, γιατί από πίσω έχει τρυπίτσες, είναι μαγνητικές, οπότε τις αφαιρείτε και τις βάζετε εσείς όπου θέλετε. Το πιο βασικό προτέρημα για κάποιον που δεν είναι πολύ καλό στο να κάνει μακιγιάζ στη συγκεκριμένη παλέτα είναι ότι έχει πάνω ονομασίες για το που τοποθετείς την κάθε σκιά. Οπότε σου λέει ότι αυτή για παράδειγμα μπαίνει στο εξωτερικό μέρος του βλεφάρου, αυτή μπαίνει στο κέντρο, την άλλη τη χρησιμοποιείς κάτω από το φρύδι για να δώσεις φως. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα κόσμημα. Η καλύτερη παλέτα της χρονιάς χωρίς αμφιβολία. Του 20 μην σας πω και το 21. Αγόρασα άλλη μια παλέτα την οποία δεν έχω ανοίξει καν. Είναι η Mini Soft Glam της Αναστάσια και είναι παιδιά η πρώτη παλέτα της Αναστάσια που έρχεται στα χέρια μου ever. Είχα αντισταθεί τόσο καιρό στον πειρασμό, δεν ξέρω καν αν η φόρμουλα είναι ok ή ερεθιστική για τα δικά μου μάτια. Ελπίζω ότι δεν θα με ερεθίσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το βελούδινο που έχει πάνω στη συσκευασία. Και θα σας δείξω και τα χρώματα, τα οποία ανυπομονώ να δοκιμάσω. Είναι υπέροχη, είναι μια παλέτα που μπορείς να κάνεις 4 διαφορετικά looks, τα βλέπω εγώ εδώ πέρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει το μαύρο χρώμα, το οποίο σίγουρα σου χρειάζεται για να τονίσεις, έχει σκιές για να μπλεντάρεις, να κάνεις τις μεταβάσεις σου και από σήμερα χρώματα έχει μόνο 2, δεν θες και περισσότερα, την παίρνεις μαζί σου σε ταξίδια, είναι νομίζω φανταστική παλέτα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο προϊόν που ήθελα επίσης πολύ καιρό να δοκιμάσω και το πήρα σε travel size. Είναι η CC Cream με SPF 50 παρακαλώ από IT Cosmetics. Εγώ την πήρα στην απόχρωση medium και ελπίζω λέω να είναι το χρώμα μου. Λοιπόν, τη βγάζω για να δούμε. Α, εντάξει, καλό μέγεθος είναι, δεν είναι κακό. Για να δω και την απόχρωση, γιατί μου λένε ότι φαίνεται, είναι λίγο σκούρα, ναι, δεν έχουν άδικο ότι βγαίνει η απόχρωση λίγο σκούρα, αλλά επειδή είναι σε συγκρίνη νομίζω ότι μπορείς να την απλώσεις και, ναι, δεν είναι tragic, ωραίο είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι πάρα πολύ σκούρο θέλω να πω και κάτι που δεν μπορείς να διορθώσεις. Πάμε σε ένα προϊόν το οποίο είχα δοκιμάσει σε mini size και επιτέλους κατάφερα και το πήρα και σε full size και το αποφάσισα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα peeling για το σώμα, αλλά κυρίως και για το κρανίο. Γιατί δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, εγώ ακόμα που, μάλλον ακόμα και εγώ που έχω λιπαρά μαλλιά, μου συμβαίνει κάποιες φορές από τα πολλά λουσίματα, δεν ξέρω, από το γεγονός ότι ίσως τα σαμπουάν μου είναι πολύ καθαριστικά και δεν είναι πολύ ενυδατικά, να έχω ξηροδερμία στο κρανίο,
Και η λιπαρότητα να παραμένει, έτσι. Και να βλέπω δηλαδή κομματάκια ανάμεσα στα λουσίματα. Αυτό λοιπόν το είχα δοκιμάσει, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Έχει μια φανταστική μυρωδιά επίσης. Και είναι πάρα πολύ κρεμόδες. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να σας το δείξω και τι θα καταλάβετε. Αλλά να βλέπετε, είναι πολύ βουτυρένιο και πάρα πάρα πολύ μαλακό με την επιδερμίδα. Έχει πολύ μικρούς κόκκους και ουσιαστικά σαν να έχει ένα έλαιο είναι μέσα, οπότε δεν θα σας δημιουργήσει κανένα ερεθισμό ούτε στο σώμα, αλλά ούτε και στο κρανίο, ίσα ίσα του θρέφει. Λοιπόν, εγώ βασικά θέλω να το χρησιμοποιώ στο κεφάλι, για να μην μου τελειώσει και πολύ γρήγορα, αλλά νομίζω ότι δεν θα αντισταθώ και θα το χρησιμοποιήσω και στο σώμα. Αυτό είναι από την εταιρεία WE, by the way, και λέγεται Scalp and Body Scrub. Το επόμενο προϊόν που αγόρασα είναι αυτό εδώ που μου το έχετε προτείνει εσείς. Κάποια στιγμή, κάπου στα σχόλια, κάποια από εσάς μου είπε να δοκιμάσω την κρέμα με SPF της Paula's Choice. Αυτή εδώ είναι η Super Light, δεν θυμάμαι αν είχαμε μιλήσει για το Super Light συγκεκριμένα. Daily Wrinkle Defense, που σημαίνει ότι έχει αντιοξυδατικά, resveratrol και είναι μια πολύ απαλή, δροσερή κρέμα με SPF 30, γιατί όπως ξέρετε, εμείς που είμαστε λιπαρές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κρέμες αντιλιακές οι οποίες δεν θα μας είναι λιπαρές και θα στέκονται καλά κάτω από το μακιγιάζ. Οπότε ανυπομονώ να την δοκιμάσω. Με βλέπετε λίγο πως συντονίζομαι και έχω τα χέρια μου πίσω, γιατί είναι ο Μπέρλιν εδώ και ήταν πίσω μου στην καρέκλα. Θα κάτσεις. Κάτσε να σε ανεβάσω λίγο, γιατί δεν φαίνεσαι. Θα κάτσεις σε γαλίτσα. Ε? Είσαι με στην κρίνια σήμερα. Τι θα γίνει. Λοιπόν, να σας πω ότι στόλισα δέντρο, δεν έχει πειράξει τίποτα το αγγελούδι μου, είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Λοιπόν, θα τον βάλω εδώ μήπως κάτσε, κάτσε αγγελίτσα, κάτσε. Και θα συνεχίσω γιατί θέλω να σας δείξω αυτό εδώ, το On The Rise Firming Serum. Λοιπόν, έψαχνα για ένα σέρουμ ή μια μάσκα η οποία να κάνει σύσφιξη. Δεν έβρισκα και πολλά. Το συγκεκριμένο είναι vegan, cruelty free, fragrance free, δεν έχει και άρωμα, πάρα πολύ σημαντικό για τους δικούς μου κανόνες και για τα δικά μου έτσι στάνταρ στο skincare και δεν έχει ούτε χρώμα, δεν έχει parabens. Α, με τραβάς, σιλικόνες, με κακοποιεί το γατί μου. Sulfates, δεν έχει formaldehyde, petroleum και mineral oil, που σημαίνει ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ καθαρό προϊόν. Ελπίζω να κάνει και σύσφιξη. Θα το χρησιμοποιήσω και επίσης θα σας έχω review σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μισό λεπτό μου το ανοίξω να δω και το μπουκαλάκι του. Α, είναι έτσι με dropper. Πολύ όμορφο, από την εταιρεία Verst, την οποία και αυτή ήθελα καιρό να τεστάρω. Πάμε στην Kate Somerville, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, έχω δοκιμάσει εγώ προϊόντα της στο παρελθόν, ωστόσο όχι το συγκεκριμένο και επειδή γενικά τα καθαριστικά είναι μεγάλο μέρος της ζωής μου και τα προϊόντα του μακιγιάζ του τελευταίο καιρό, ψάχνοντας λοιπόν ήθελα ένα πάρα πολύ απαλό για καθημερινή χρήση που είναι αυτό που πήρα από Honest Beauty που σας έλεγα. Και αυτό εδώ είναι το Exfoliate Cleanser, το οποίο είναι σε travel size και σε κανονική συσκευασία, υπήρχε μία πρόσφορα, οπότε αγόρασα το σετάκι. Είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας και κάνει και μία απολέπιση με AHA οξέα και γλυκολικό οξύ και διάφορα άλλα οξέα από ανανά, βλέπω εδώ, παπάγια κτλ. Κτλ. Έχει κάποια ένζημα μέσα. Και έχω διαβάσει τα καλύτερα και γι' αυτό και ξέρω ότι σας χρωστάω βίντεο για AHA, οξέα κτλ. Οπότε θα το συμπεριλάβω και αυτό θα το δοκιμάσω και θα σας ετοιμάσω αυτό το βίντεο πολύ πολύ σύντομα. Και πάμε στο τελευταίο προϊόν που αγόρασα από Cult Beauty και είναι αυτό εδώ το set με πινέλα από την Morphe. Και θα σας πω γιατί αγόρασα ακόμα ένα set με πινέλα, θα μου πείτε δεν έχεις αρκετά. Έχω αρκετά. Αυτό που δεν είχα όμως ήτανε αυτά τα διαγώνια πινέλα. Θα τα ανοίξω να σας δείξω ακριβώς πως είναι και μου αρέσει πάρα πολύ που έχουν και το τσαντάκι τους. Είναι 4 πινέλα λοιπόν, τα οποία χρησιμοποιείς σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου και είναι για να τα χρησιμοποιείς και με κρεμώδη προϊόντα. Τώρα προσπαθώ να διαβάσω τις οδηγίες εδώ στο χαρτάκι, γι' αυτό με βλέπετε και κοιτάω αλλού. Λοιπόν, αυτό λέει ότι είναι με διπλές συνθετικές ίνες για highlighter και ήθελα πάρα πολύ ένα πινέλο για highlighter για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το συγκεκριμένο.
Αυτό είναι επίσης για highlighter, αλλά λίγο πιο fluffy όπως βλέπετε. Αυτό είναι για μεγαλύτερη ακρίβεια. Και έχουμε και αυτά τα δύο. Διαβάζω ότι γι' αυτό εδώ λέει ότι είναι για να σμιλεύεις το πρόσωπο, να κάνεις sculpting εδώ στα ζυγωματικά. Αυτό εδώ λέει ότι είναι για το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω γιατί είναι πιο μικρό, ίσως για να επικεντρώνεσαι στις μικρότερες επιφάνειες του προσώπου. Οι κανόνες υπάρχουν και τα πινέλα λένε ότι είναι για συγκεκριμένη χρήση, ωστόσο εσάς μπορεί να σας βολεύει να το χρησιμοποιείτε με κάποιο άλλο τρόπο και να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα και φυσικά μπορείτε να το κάνετε. Το θέμα είναι να πειραματιζόμαστε και να παίζουμε με τα πινέλα και το μακιγιάζ μας και να περνάμε όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το like, αυτό ήταν το πρώτο μέρος του haul Pavla Unboxing. Έρχεται και δεύτερο, γιατί εκτός από τα προϊόντα ομορφιάς που περιμένω, έχω και μερικά ρούχα τα οποία θέλω να σας δείξω και αξεσουάρ όπως τα σκουλαδάκια που φοράω. Αυτά καινούργια είναι. Λοιπόν, σας φιλώ να προσέχετε να περνάτε υπέροχα. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας αν νομίζετε ότι θα τους ενδιαφέρει. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας και την αγάπη σας και θα σας δω στο επόμενο. Πολλά φιλιά! Bye bye!